Είμαστε μαζί με τον κύριο Μάνο Δουλγκέρη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Meeting Point Hotels και της Meeting Point DMC. Είμαστε στο La Branda, Sandy Village, το ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, όπου ανήκει στην αλυσίδα των MP Meeting Points, δηλαδή Hotels, και έχουμε έρθει εδώ με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του τρίτου ξενοδοχείου σας στην Κέρκυρα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα πλάνα σας και πώς έτσι έχει αναπτυχθεί η αλυσίδα στην Ελλάδα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον κόπο που κάνατε να έρθετε στην Κέρκυρα για να δείτε κι εσείς το καινούριο μας προϊόν. Η Meeting Point Hotel Management είναι μια εταιρεία σχετικά καινούρια στην Ελλάδα. Είναι ο τρίτος χρόνος της λειτουργίας της. Στην Κέρκυρα είναι ο δεύτερος χρόνος. Και είναι μια ταχεία αναπτυσσόμενη εταιρεία σε όλο τον κόσμο, η οποία αυτή τη στιγμή έχει στο πορτφόλιο της μέσα 70 ξενοδοχεία. Είναι θυγατρική εταιρεία του FTI Group. Το FTI Group είναι νούμερο 4 στην Γερμανία, αλλά παράλληλα έχει αναπτυχθεί και στη Γαλλία, στην Αυστρία, σε όλη την κεντρική Ευρώπη τέλος πάντων. Και επίσης, και είναι και πολύ σημαντικό αυτό, έχει σε 20 χώρες απευθείας αντιπροσώπευση με δικές της εταιρείες. Η Meeting Point δηλαδή είναι μια θυγατρική εταιρεία η οποία είναι σε 20 χώρες ανά τον κόσμο. Το FTI Group έχει κάποια πλάνα για την Ελλάδα, έχετε και σαν MP Hotels κάποια πλάνα και για άλλες περιοχές. Έχετε στην Κέρκυρα, έχετε στη Ρόδο, έχετε και στην Κόκ ξενοδοχεία. Υπάρχουν μελλοντικά πλάνα για επέκταση και σε άλλες περιοχές? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δυναμική εταιρεία, σαφέστατα και υπάρχουν τα πλάνα. Η εταιρεία ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν 3 χρόνια, σημειωτέων ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ιδιόκτητο, είναι στην ΚΟ και τα υπόλοιπα είναι υπομορφή ενοικίου. Ξεκίνησε στην ΚΟ πριν 3 χρόνια, όπως σας είπα. Η ανάπτυξη είναι ταχεία. Θέλουμε να κάνουμε βήματα σωστά, με πάντα τον γνώμονα την ποιότητα και των ξενοδοχείων, αλλά και γενικά των υπηρεσιών. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε, στο σύνολο έχουμε αυτή τη στιγμή 7 ξενοδοχεία και το πλάνο είναι να υπάρξει επέκταση και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως είναι η Κρήτη βασικά, είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 1 προτεραιότητα, αλλά και το πνεύμα του ιδιοκτήτη, του κ. Γκούντς και της κυρίας Τζούνι, είναι να υπάρξει ανάπτυξη και σε μικρότερους προορισμούς, γιατί και οι δύο είναι λάτρεις της Ελλάδας και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ στο να παίρνουν πιο θετικές αποφάσεις. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω και για το κομμάτι της Meeting Point ως DMC. Ποια είναι τα σχέδιά σας, τα μελλοντικά σχέδιά σας για την Ελλάδα? Είναι μια πραγματικά μια καλή ευκαιρία να αναπτύξουμε και την υπόθεση που λέγεται Meeting Point Ελλάς. Η Meeting Point Ελλάς ως DMC, ως εισερχόμενος τουρισμογραφείο, εισερχόμενο τουρισμού, έχει αυτή τη στιγμή την κύρια έδρα της στην Αθήνα και στην Κρήτη και δικά της γραφεία στην ΚΟ, στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Είναι μια εταιρεία η οποία αναπτύσσεται και αυτή ταχύτατα. Έχουμε φτάσει αισίως στις 500.000 επιβάτες που εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση ή πολλές φορές ακόμα θα τολμήσω να πω και για όλο το χρόνο, εξαρτάται από τις συνθήκες και τις συγκυρίες που υπάρχουν. Είναι μια εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύει όχι μόνο η γερμανική αγορά, αλλά σχεδόν έχουμε παρουσία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η Meeting Point ως DMC είναι θυγατρική του FTI Group. Μπορείτε να μας μιλήσετε λιγάκι για το FTI? Θα σας πω δύο λόγια πριν για τη Meeting Point, η οποία είναι κάτι το παράλληλο με τη Meeting Point Ελλάς, δηλαδή με τα ξενοδοχεία. Ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες. Είναι θυγατρική του FTI Group και αυτή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι παράλληλα, δηλαδή από τους 500.000 περίπου επιβάτες που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, ειδικά τη φετινή χρονιά,
Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτό το ποσοστό το οποίο πηγαίνει στα δικά μας ξενοδοχεία. Δηλαδή το πνεύμα και η σκέψη πίσω από αυτή την όλη οργάνωση δεν είναι η FDI να τροφοδοτεί μόνο τα δικά μας ξενοδοχεία. Οι meeting point hotels, τα λαμπράντα γενικά, είναι ξενοδοχεία που είναι για όλους τους tour operators και παράλληλα και η meeting point Ελλάς συνεργάζεται με αυτά. Τα MP Hotels και στην Ελλάδα αλλά και γενικά σε όλη την παγκόσμια παρουσία που έχουν διάφορες μάρκες, θα λέγαμε, όπως είναι μία από αυτές είναι η Λαμπράντα. Μπορείτε λίγο να μας πείτε και για τις υπόλοιπους τύπους ξενοδοχείων. Βεβαίως. Η Meeting Point Hotel Management έχει αυτή τη στιγμή καθιερώσει 4 με 5 brands. Τα βασικά της όμως είναι το Design Plus, το οποίο είναι τα boutique hotels με κυριότερο προορισμό τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Είναι τα Kairaba, τα οποία είναι τα 5 αστέρων ξενοδοχεία, τα οποία είναι είτε σε adults only είτε πιο γενικά. Είναι τα Labranda, τα οποία Labranda χωρίζονται σε family, χωρίζονται σε select και τώρα τελευταία και το καινούριο παιδί μας, το οποίο θα έχει παρουσία στην Ελλάδα το 2021, είναι τα Lemon & Soul. Τα Lemon & Soul είναι λίγο φτηνότερα, αλλά με πολύ ωραίο design ξενοδοχεία, που απευθύνονται κυρίως σε οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν τόσο ακριβά όσο είναι τα άλλα ξενοδοχεία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα γίνεται πιο εντατικά, θα πούμε, είσοδος των διεθνών αλυσίδων, αγοράζοντας ξενοδοχεία, παίρνοντας το management σε διάφορα ξενοδοχεία. Αυτό εσείς πώς θεωρείτε ότι θα επιδράσει πάνω στον ελληνικό τουρισμό? Κοιτάξτε, εγώ είμαι θετικός σε αυτή την ιστορία, αρκεί να μην ξεπουληθεί τελείως όλη η Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός και η ξένη τεχνογνωσία βοηθάει στο να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες έρχονται με σκεπτικό και αυτή τον ανταγωνισμό, με σκεπτικό καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη. Εγώ είμαι θετικά προσκύμενος στο κομμάτι αυτό, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το know-how, δεν είμαστε ξερόλες, δεν τα ξέρουμε όλα, και από τη μεριά τους θα βοηθήσουν, αρκεί να μην ξεφύγει η κατάσταση και να είναι μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη και το οποίο θα επηρεάσει σε πολλά πράγματα, στα εργατικά, σε πολλά πράγματα. Κατά γενικά όμως είμαι ευχαριστημένος. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση. Εσείς προσλαμβάνετε ένα μεγάλο μέρος προσωπικού στα ξενοδοχεία σας. Ποια είναι η γνώμη σας για την εκπαίδευση στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή φάση η όλη κατάσταση, αν και θα έπρεπε να ήμασταν πρωτοπόροι. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ χαρά ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσονται στους προορισμούς. Και επειδή υπήρξα πολλά χρόνια στη Ρόδο, όταν πριν μερικά χρόνια υπήρχε μόνο η Αστέρ, τώρα υπάρχουν αρκετές εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοίξει σχολές στα νησιά και αυτό βοηθάει πάρα πολύ όσον αφορά αυτό το επίπεδο. Απ' την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταθεί το κομμάτι. Ο τουρισμός είναι η πρώτη βιομηχανία, όπως λένε όλοι, και νομίζω ότι υστερούμε κατά πολύ σε πολλά επίπεδα. Βέβαια, υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε στα destination, στα νησιά δηλαδή. Όταν φωνάζουμε για την ανεργία και όταν πολλά ξενοδοχεία στα νησιά δεν μπορούν να βρουν ελληνικό προσωπικό, πιστέψτε με και το λέω εκ πείρας, γιατί τουλάχιστον η δικιά μας φιλοσοφία και η φιλοσοφία του κύριου Γκούντς είναι χωρίς να μπαίνουν φιλετικά, χωρίς να μπαίνουν ρατσιστικά πράγματα στη μέση. Η φιλοσοφία μας είναι όσο γίνεται, να έχουμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο μέσα στα ξενοδοχεία. Το οποίο συνάδει και με τη φιλοξενία και με τα λοιπά και τα ρέστα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορώ πολλές φορές να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να ζει στην Αθήνα ή στην περιφέρεια και να μην πηγαίνει έστω για 6 για 7 μήνες να δουλέψει, όπου τα χρήματα είναι αρκετά καλά, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση, οι φορείς, όλοι εμείς τέλος πάντων, αν φορτώνουμε τα πάντα σε μια κυβέρνηση, θα πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό. Εμείς ήδη σαν εταιρεία
ξεκινάμε τις ημέρες καριέρας όχι στα παραδοσιακά μέρη, αλλά θα πάμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω το κάνουν και άλλες εταιρείες αυτό, αλλά θα πάμε για να τους μεταφέρουμε ποιο είναι το πνεύμα αυτής της δουλειάς. Η προσέγγιση μας είναι στη νεολαία βασικά, γιατί μας αρέσει να δουλεύουμε με νέους, αλλά και με μεγαλύτερους ανθρώπους. Αλλά πρέπει, για να το ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι, πρέπει, ναι, θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες σχολές, θα πρέπει να δημιουργηθούν ανώτατα ιδρύματα, στο ανώτατο επίπεδο των ιδρυμάτων, σχολές με έμπειρους ανθρώπους, με ανθρώπους της πράξης και όχι θεωρητικούς. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές το πρόβλημα είναι η θεωρία, ενώ εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη.